Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους είναι στην αίθουσα, καλησπέρα σε όσους συνδέονται διαδικτυακά σιγά-σιγά. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να δοξενούμε διαζώσει στην κυρία Τσιλή, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και μια συνάδελφο που έχει ιδρυθεί στο ευρωπαγενειακό σύστημα και στον πρωτομιακό χώρο. Είναι ο χώρο του ιδιαίτερου ερευνητικού και κλινικού ενδιαφέροντο τη. Και φυσικά σε αυτό το χώρο έχει διαπρέψει, είναι γνωστή και στο εξωτερικό. Πριν δύο χρόνια έκανε και το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο τη Ούρο Γενετική Ευθυνολογία στην Αθήνα. Οπότε είναι μεγάλη μα χαρά που την έχουμε διαζώσει και μαζί με συναδέλφου από τα Ιωάννινα. Το θέμα που θα μα συζητήσει είναι ένα θέμα που έχει τι δυσκολίε του. Αφορά του μισθοπολιτονικού όγκου, οι οποίοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουν και διαγνωστικές αλλά και δυσκολίες στην παρακολούθησή τους μετά το χειρουργείο. Μας είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, είναι η πιο κατάλληλη να μας το πει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε κυρία Τσίλη και σας ακούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά για την τιμητική πρόσκληση να βρίσκομαι ανάμεσά μας σήμερα το μεσημέρι. Είμαι πολύ χαρούμενη και ένας λόγος επιπλέον που είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα στη Θεσσαλονίκη είναι ότι αποφύτησα από αυτό το πανεπιστήμιο. Το θέμα της παρουσίασής μου αφορά τα πρωτοπαθή νεοπλάσματα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Το άλλο. Όχι. Το αριστερό. Το αριστερά. Ωραία. Και τι εννοούμε λέγοντας πρωτοπαθή νεοπλάσματα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου? Εννοούμε τα νεοπλάσματα τα οποία εξορμώνται από τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο και όχι από τα μεγάλα όργανα τα οποία βρίσκονται σε αυτόν. Τα νεοπλάσματα αυτά είναι σπάνια, αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό μόλις 0,1 έως 0,2% των νεοπλασμάτων στον άνθρωπο. Είναι μια ετερογενής ιστολογικά ομάδα νεοπλασμάτων. Μπορεί να είναι καλοήθη, αλλά στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι κακοήθη. Ενώ ένας αδρός διαχωρισμός είναι σε κυστικά και συμπαγή νεοπλάσματα. Όσον αφορά τα συμπαγή πρωτοπαθή νεοπλάσματα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, αυτά περαιτέρω διαιρούνται ανάλογα με το κύτταρο από το οποίο εξορμώνται. Στα νεοπλάσματα τα οποία εξορμώνται από το μεσόδερμα, νευρογενή νεοπλάσματα και τα εξωγοναδικά νεοπλάσματα από γενετικά κύτταρα. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το λέμφο. Είναι δύσκολη η διάγνωση και ο χαρακτηρισμός της ιστολογικής φύσης αυτών των νεοπλασμάτων. Γι' αυτό και πολύ συχνά η τελική διάγνωση είναι αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης. Παρ' όλα αυτά, εμείς οι ακτινολόγοι οφείλουμε, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν τη σύσταση του νεοπλάσματος, τον τρόπο επέκτασης και την αγκύρωση αυτού σε συνδυασμό με τις κλινικές πληροφορίες, να βοηθήσουμε στη διαφορική διάγνωση. Ο ρόλος της απεικόνησης σε αυτούς τους ασθενείς ξεκινά αρχικά με την εντόπιση του νεοπλάσματος. Και το πρώτο ερώτημα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε είναι εάν πρόκειται όντως για πρωτοπαθές νεόπλασμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου ή αν πρόκειται για ένα νεόπλασμα το οποίο εξορμάται από κάποιο από τα όργανα αυτού. Στη συνέχεια προχωράμε στο να πλησιάσουμε την ιστολογική φύση του καρκινώματος και στην περίπτωση των καρκινωμάτων, των κακοήθων νεοπλασμάτων, οφείλουμε να κάνουμε τη σταδιοποίηση και να μιλήσουμε για να βοηθήσουμε τον χειρουργό να εκτιμηθεί η πιθανή χειρουργική εξαιρεσιμότητα. Ουσιαστικά δύο απεικονιστικές εξετάσεις έχουμε στη διάθεσή μας, εξίσου καλές και οι δύο, είναι η αξονική και η μαγνητική τομογραφία. Όλοι γνωρίζουμε πλεονεκτήματα των τεχνικών αυτών. Για την αξονική τομογραφία είναι η εξέταση εκλογής για την ανάδειξη των τιτανώσεων. Βοηθά καλύτερα στην ανάδειξη, στην εκτίμηση της ανατομίας του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Για τη μαγνητική τομογραφία γνωρίζουμε ότι είναι μια τεχνική που υπερτερεί στο να χαρακτηρίζει τους ιστούς, υπερτερεί στην εκτίμηση του εμπλουτισμού στο σκιαγραφικό και επιπλέον στη φαρέτρα της έχει και τις ακολουθίες διάχυσης, οι οποίες δίνουν πληροφορίες για την κυταροβρύθια ενός νεοπλάσματος, ενώ η αξονική τομογραφία αλλά και ο υπερηχογραφικός έλεγχος αποτελούν εξετάσεις οδηγούς για τη λήψη βιοπτικού υλικού σε αυτούς τους ασθενείς. Και ας ξεκινήσουμε με τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο. Ο οπισθοπεριτοναϊκός χώρος... Δεν έχω μπελάκι?
Αυτό. Ο πιστοπεριτοναϊκός χώρος είναι ο χώρος ο οποίος βρίσκεται πίσω από το οπίσθιο τυχωματικό περιτόνιο. Είναι ένας χώρος ο οποίος περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα, τον πρόσθιο παρανεφρικό χώρο, τον περινεφρικό χώρο και τον οπίσθιο παρανεφρικό χώρο. Ο πρόσθιος παρανεφρικός χώρος βρίσκεται πίσω από το οπίσθιο τυχωματικό περιτόνιο και μπροστά από το πρόσθιο πέταλο της νεφρικής περιτονίας. Είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται το πάνκρεας, το ανιόν κατιόν κόλον, η δεύτερη και τρίτη μοίρα του δωδεκαδακτύλου. Ο περινεφρικός χώρος, ο χώρος στον οποίο βρίσκονται οι νεφροί, τα επινεφρίδια και τα αρχικά τμήματα των ουρητήρων, περιβάλλεται ανάμεσα στο πρόσθιο, ορίζεται από το πρόσθιο και το οπίσθιο πέταλο της νεφρικής περιτονίας. Και υπάρχει και ένα τρίτο διαμέρισμα, ο οπίσθιος παρανεφρικός χώρος, αφορίζεται από το οπίσθιο πέταλο της νεφρικής περιτονίας και την περιτονία του τετράγωνου σφυϊκού μυός. Είναι ένας χώρος ο οποίος ουσιαστικά αποτελείται από λίπους. Την ανατομία του οπισθοπεριτονίου... Γύρισα. Γυρίζω μπρος. Θα το βρω. Την ανατομία του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου μπορούμε να την δούμε πολύ καλά στην αξονική τομογραφία. Εδώ είναι εικόνες σε εγκάρσιο και ανασυνθέσεις σε μετοπιαίο επίπεδο, όπου βλέπετε τα βελάκια να δείχνουν τμήματα της νεφρικής περιτονίας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο ερώτημα το οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε όταν έχουμε έναν ασθενή με μια χωροκατακτητική εξεργασία στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο. Θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα εάν πρόκειται όντως για πρωτοπαθές νεόπλασμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Ένα εύκολο σημείο είναι να δούμε τη μετατόπιση προς τα εμπρός των φυσιολογικών οργάνων του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου ή των αγγείων αυτού. Οπότε τότε υποπτευόμαστε ένα πρωτοπαθές νεόπλασμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Εδώ είναι ένας ασθενής με ένα μεγάλο λιποσάρκωμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Βλέπουμε τη μετατόπιση προς τα εμπρός του κατιόντος κόλου. Ακτινολογικά σημεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για να απαντήσουμε στο ερώτημα το εάν πρόκειται όντως για πρωτοπαθές νεόπλασμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου είναι αυτά που βλέπετε στη διαφάνεια και θα τα παρουσιάσω στη συνέχεια. Το πρώτο σημείο είναι το σημείο το οποίο είναι το big sign. Είναι ουσιαστικά όταν βλέπουμε το νεόπλασμα στη γειτονία του με το γειτονικό όργανο και στην επιφάνεια επαφή τους βλέπουμε να δημιουργείται οξυαγωνία, μια μορφολογία που θυμίζει ράμφος πουλιού και αυτό σημαίνει ότι ο όγκος εξορμάται από το όργανο με το οποίο έρχεται σε επαφή. Εάν αντίθετα η γωνία η οποία δημιουργείται στη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ νεοπλάσματος και γειτονικού οργάνου είναι αμβλία, τότε υποπτευόμαστε ότι πρόκειται για πρωτοπαθές νεόπλασμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Εδώ είναι ένα νεφρικό καρκίνωμα και βλέπετε τη γωνία, την οξία γωνία την οποία δημιουργείται ανάμεσα στο κακόηθες νεόπλασμα και το νεφρό. Εδώ το big sign είναι θετικό και σημαίνει ότι το νεόπλασμά μας εξορμάται από το νεφρό. Το δεύτερο σημείο είναι το σημείο του εμβυθιζόμενου οργάνου. Όταν έχουμε το κακόηθες νεόπλασμα και βλέπουμε αυτό να χάνεται εντός του γειτονικού οργάνου, τότε σημαίνει ότι το νεόπλασμά μας εξορμάται από το όργανο. Όταν αντίθετα βλέπουμε το νεόπλασμα και στη διαχωριστική του επιφάνεια και το βλέπουμε να πιέζει το γειτονικό όργανο και να το παραμορφώνει, αυτό να λαμβάνει αυτή τη μινοειδή μορφολογία, το σημείο αυτό μας δείχνει ότι το νεόπλασμα δεν εξορμάται από το όργανο, άρα πιθανά πρόκειται για πρωτοπαθές νεόπλασμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Εδώ μια εικόνα ενός λιποσαρκώματος του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου και βλέπετε τη σχέση του κακοήθους νεοπλάσματος με το ανιόν κόλο. Βλέπετε πώς το όργανο πιέζεται και μετατοπίζεται ενώ παραμορφώνεται και παίρνει ένα σχήμα μινοειδές και το σημείο αυτό συνηγορεί υπέρ ενός νεοπλάσματος που δεν έχει που δεν εξορμάται από το όργανο με το οποίο έρχεται σε επαφή.
Δύο ακόμα σημεία είναι το σημείο του εξαφανιζό. Όταν έχουμε ένα ευμέγεθες νεόπλασμα, το οποίο εξορμάται από ένα μικρό όργανο και επομένως αυτό δεν το αναγνωρίζουμε απεικονιστικά. Είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί να μας κάνει να σκεφτούμε ότι το νεόπλασμα εξορμάται από αυτό το μικρό όργανο. Χρειάζεται όμως προσοχή στην αξιολόγηση αυτού του σημείου, γιατί μπορεί να έχουμε πολλά λάθος θετικά αποτελέσματα, καθώς και το σημείο το οποίο αφορά τις τροφοφόρες αρτηρίες νεοπλασμάτων αυξημένης αγκιοβρύθειας, το οποίο όταν το δούμε αναγνωρίζουμε ότι πιθανά το νεόπλασμα εξορμάται από το όργανο από το οποίο βλέπουμε τα αγκία. Εδώ είναι μια ταξινόμηση των συμπαγών πρωτοπαθών νεοπλασμάτων του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Αυτά στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι κακοήθη και πάμε να τα αναλύσουμε ένα-ένα. Τα πιο συχνά πρωτοπαθή συμπαγή νεοπλάσματα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου είναι αυτά τα οποία εξορμώνται από το μεσόδερμα. Και ο κύριος ιστολογικός τύπος είναι τα σαρκώματα. Τρεις οι ιστολογικοί υπότυποι, οι κύριοι ιστολογικοί υπότυποι των σαρκωμάτων του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, το λιποσάρκωμα, λιομοιοσάρκωμα και κακόηθη συνόδευση θειοκύτωμα. Είναι νεοπλάσματα που εμφανίζονται στην 5η με 6η δεκαετία της ζωής. Είναι νεοπλάσματα τα οποία αναπτύσσονται στους μεγάλους χώρους του, στα μεγάλα διαμερίσματα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Συνήθως διαγνώσκονται όταν έχουν μεγάλο μέγεθος, διότι είναι ασυμπτωματικά. Ο πιο συχνός τύπος σαρκώματος του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου είναι το λιποσάρκωμα. Το λιποσάρκωμα έχει τέσσερις κύριους ιστολογικούς τύπους, το καλά διαφοροποιημένο, το μυξοειδές, το πλειόμορφο και το λιποσάρκωμα από στρογγύλα κύτταρα. Ενώ είναι συχνό να συνυπάρχει πάνω από ένα ιστολογικός τύπος. Θα ξεκινήσουμε με το καλά διαφοροποιημένο λιποσάρκωμα. Είναι ο πιο συχνός τύπος λιποσαρκώματος του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Είναι ένα νεόπλασμα το οποίο δεν αναπτύσσει μεταστατική δραστηριότητα. Μπορεί να υποτροπιάζει εφόσον αφαιρεθεί με θετικά όρια. Το κύριο χαρακτηριστικό του γνώρισμα παθολογοανατομικά και εκείνο το οποίο μας επιτρέπει να υποπτευθούμε τη διάγνωση ενός λιποσαρκώματος καλά διαφοροποιημένο είναι η μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπους. Βέβαια, εδώ μπαίνει πάντοτε η διαφορική διάγνωση από ένα καλόηθες λίπωμα. Απεικονιστικά γνωρίζουμε όλοι ότι με την αξονική τομογραφία το να διαβάσουμε το λίπος είναι εύκολο, το λίπος φαίνεται υπόπυκνο, έχει χαρακτηριστικά αρνητικές πυκνότητες, όπως επίσης και στη μαγνητική τομογραφία διαβάζουμε εύκολα το λίπος. Το λίπος έχει υψηλό σήμα σε ταφένα εικόνες με πτώση του σήματος σε ταφένα εικόνες με καταπίεση του λίπους. Ένα καλά διαφοροποιημένο λιποσάρκωμα συνήθως είναι μια λοβωτή βλάβη με σαφή και ομαλά όρια. Όταν δεν φέρει διαφραγμάτια και αυτά είναι παχισμένα, ανώμαλα ή φέρουν οζόδεις προσεκβολές, τότε μπορούμε να είμαστε περισσότερο ακριβείς στο να το ξεχωρίσουμε από ένα καλόηθες λίπωμα. Εδώ ένα μεγάλο, ένα ευμέγεθες λιποσάρκωμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου με πολλαπλά εινώδη διαφραγμάτια και χαρακτηριστικές αρνητικές πυκνότητες, χαμηλές πυκνότητες στην αξονική τομογραφία. Ένας ιστολογικός υπότυπος του καλά διαφοροποιημένου λιποσαρκώματος είναι το αποδιαφοροποιημένο λιποσάρκωμα. Είναι το λιποσάρκωμα το οποίο εκτός από λιπόδι ιστό φέρει και μη λιπόδι τμήματα, η ιστολογική φύση των οποίων μπορεί να είναι διάφορη. Είναι ένα κακόηθες νεόπλασμα, το οποίο μπορεί να δώσει δευτεροπαθείς εντοπίσεις σε ένα ποσοστό μέχρι 17%. Τα απεικονιστικά του ευρήματα είναι διάφορα. Έχει να κάνει με το κομμάτι, το μη λιπόδες κομμάτι και ποια είναι η ιστολογική φύση αυτού. Συνήθως τα όρια ανάμεσα στο λιπόδες και στο μη λιπόδες τμήμα είναι σαφή, ενώ η συνύπαρξη τυτανώσεων ή οστεοποίησης ενός νεοπλάσματος του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου που έχει τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά ενός λιποσαρκώματος υποδηλούν από διαφοροποίηση του λιποσαρκώματος και συνοδεύονται από πτωχή πρόγνωση.
Οι υπόλοιποι ιστολογικοί τύποι, το μυξοειδές λιποσάρκωμα, εδώ υπάρχουν τμήματα με λιπόδι ιστό που έχει μυξοειδή χαρακτηριστικά και μη λιπόδι τμήματα. Τα απεικονιστικά ευρήματα στην αξονική μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό, εδώ μπορεί να μας μπερδέψουν. Όμως αυτός έχει μια ψευδοκιστική εμφάνιση, μπορεί δηλαδή να φαίνεται στη σάρωση με την αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό και στις ακολουθίες της μαγνητικής χωρίς σκιαγραφικό σαν μια κυστική βλάβη. Όμως ξεχωρίζει από τις κυστικές βλάβες διότι εμφανίζει έναν αργό και προοδευτικό δικτυωτό με δικτυωτό πρότυπο εμπλουτισμού στο σκιαγραφικό. Τελευταίος τύπος, σπάνιος τύπος λιποσαρκώματος με κακοήθη βιολογική συμπεριφορά. Τελευταίοι τύποι μάλλον είναι το πλειομορφικό λιποσάρκωμα και το λιποσάρκωμα από στρογγυλά κύτταρα. Χαρακτηριστικό αυτών των λιποσαρκωμάτων είναι ότι μπορεί να μην περιέχουν καθόλου λίπος ή να έχουν μια πολύ μικρή ποσότητα λίπους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναγνωρίζονται απεικονιστικά όπως και τα λοιπά σαρκώματα και να είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί η ιστολογική τους φύση. Δεύτερος τύπος σαρκώματος του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου είναι το ηλιομοιοσάρκωμα. Επίσης ένας όγκος που εμφανίζεται την 5η-6η δεκαετία της ζωής, πιο συχνά σε άντρες, μπορεί να εξορμάται από τα λεία μυϊκά κύτταρα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, από το τείχωμα των φλεβών του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου μεταξύ αυτών και την κάτω κύλη φλέβα ή από εμβρυϊκά υπολείμματα. Μπορεί να εντοπίζεται εξωαγγειακά, λιγότερο συχνά ενδοαγγειακά ή να έχει εξωαγγειακή και ενδοαγγειακή εντόπιση. Ένας όγκος με κακοήθη βιολογική συμπεριφορά και παρουσία δευτεροπαθών εντοπίσεων σε ποσοστό που φτάνει μέχρι 40%. Απεικονιστικά, τα νεοπλάσματα αυτά είναι νεοπλάσματα τα οποία έχουν σύσταση μαλακών μορίων στην αξονική τομογραφία, δεν έχουν λίπος ή τιτανώσεις συνήθως, το μέγεθός τους είναι μεγάλο, χαρακτηρίζονται από εκτεταμένες περιοχές νέκρωσης, καθώς και όταν δούμε επέκταση του νεοπλάσματος αυτού σε φλέβες του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, είναι δύο σημεία, η ύπαρξη δηλαδή των εκτεταμένων περιοχών νέκρωσης, καθώς και επέκταση του νεοπλάσματος σε φλέβες του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, σε ένα νόγκο σύστασης μαλακών μορίων στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, θα πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε τη διάγνωση του λιομοιοσαρκώματος. Εδώ ένα μεγάλο λιομοιοσάρκωμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, αξονική τομογραφία, εγκάρσιες τομές και ανασυνθέσεις σε μετοπιαίο επίπεδο. Μετά το σκιαγραφικό, πηλαία φάση, ανομοιογενής εμπλουτισμός από τη βλάβη και περιοχές νέκρωσης εντός αυτού, χαρακτηριστική επέκταση του νεοπλάσματος στην κάτω κύλη φλέβα. Τελευταίος από τους πιο συχνούς τύπους σαρκώματος του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου είναι το κακόηθες συνόδες ιστιοκύτωμα. Ίδια ηλικία εμφάνισης, πιο συχνά σε γυναίκες, 5 ιστολογικοί τύποι, οι 2 υψηλής κακοήθειας, οι 3 χαμηλής κακοήθειας. Δύσκολος απεικονιστικά ο χαρακτηρισμός της φύσης του κακοήθου συνόδου ιστιοκυτώματος του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Συνήθως πρόκειται για νεόπλασμα μεγάλο σε μέγεθος, με ασαφή και ανώμαλα όρια, διηθητική συμπεριφορά στα γειτονικά όργανα, μπορεί να έχει περιοχές νέκρωσης όχι τόσο εκτεταμένες όσο το λιομοιοσάρκωμα και εμφανίζει ανομοιογενή εμπλουτισμό στο σκιαγραφικό. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία. Αντιστοιχεί στο 10 με 20% των πρωτοπαθών συμπαγών νεοπλασμάτων του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου και είναι οι νευρογενείς όγκοι. Εδώ πρόκειται συνήθως για καλοήθη νεοπλάσματα με καλή πρόγνωση που εμφανίζονται σε νεαρές ηλικίες. Έχουν χαρακτηριστική εντόπιση κατά μήκος της συμπαθητικής αλύσου παρασπονδυλικά, στο μυελό των επινεφριδίων ή στο όργανο του Ζούκερκαντου και διακρίνονται ιστολογικά 3 ομάδες. Είναι τα νεοπλάσματα του αυτόνομου νευρικού συστήματος, αυτά που εξορμώνται δηλαδή από τα συμπαθητικά και παρασυμπαθητικά γάνγλια, τα παραγαγγλιονικά νεοπλάσματα και τα νεοπλάσματα που εξορμώνται από το νευρικό έλκυο. Πάμε να τα δούμε σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε από τα νεοπλάσματα του αυτόνομου νευρικού συστήματος. 3 ιστολογικοί τύποι, γαγγλιονεύρωμα, νευροβλάστομα και γαγγλιονευροβλάστομα. Το γαγγλιονεύρωμα
σπάνιο νεόπλασμα, καλοήθη βιολογική συμπεριφορά, εντόπιση εκτός από το μεσοθωράκιο χαρακτηριστικά στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο κατά μήκος του παρασπονδυλικού συμπαθητικού πλέγματος και πάμε στα απεικονιστικά ευρήματα. Είναι ένα νεόπλασμα με σαφή όρια, λοβωτό σχήμα, μπορεί να φέρει τυτανώσεις, δεν φέρει νεκρωτικά ή αιμορραγικά στοιχεία, έχει ένα ποικίλο σήμα στη μαγνητική τομογραφία και ένα ποικίλο εμπλουτισμό στο σκιαγραφικό. Μέχρι τώρα τα ευρήματα είναι μη ειδικά. Ίσως το εύρημα το οποίο μπορεί να μας κάνει να υποπτευθούμε τη διάγνωση του γαγκλιονευρώματος είναι ότι στην ανατομική του σχέση με τα αγγεία του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου φαίνεται να τα περιβάλλει χωρίς να ασκεί πιεστικά φαινόμενα. Εδώ ένα γαγκλιονεύρωμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου δεξιά. Βλέπουμε την κάτω κυλιφλέβα. Το νευροβλάστομα είναι το κακοήθες νεόπλασμα αυτής της κατηγορίας. Εμφανίζεται στην πρώτη δεκαετία της ζωής πιο συχνά σε αγόρια. Εξορμάται στα 2/3 των περιπτώσεων από τα επινεφρίδια και στο υπόλοιπο 1/3 από τα παρασπονδυλικά γάνγκλια. Απεικονιστικά ευρήματα είναι ένα νεόπλασμα επιθετικό, διηθητικό, έχει συνήθως ασαφή και ανώμαλα όρια, είναι ανομοιογενές, με ανομοιογενή εμπλουτισμό στο σκιαγραφικό και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ιστολογικά περιέχει συχνά περιοχές νέκρωσης ή και αιμορραγίας. Έχει φέρει άμορφες τυτανώσεις σε ποσοστά τα οποία είναι υψηλά. Μπορεί να διηθεί, εμφανίζει διηθητική συμπεριφορά στα γειτονικά όργανα ή στις αγγειακές δομές. Μπορεί να έχει δώσει και απομακρυσμένες μεταστάσεις. Εδώ αξονική τομογραφία. Βλέπουμε έναν ευμεγέθη όγκο του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, έκδηλα ανομοιογενή, με περιοχές νέκρωσης, φαίνονται πιο υπόπυκνες και παρουσία τυτανώσεων εντός αυτού. Μεταξύ του γαγκλιονευρώματος και του νευροβλαστώματος, ιστολογικά υπάρχει το γαγκλιονευροβλάστομα. Ένα νεόπλασμα ενδιάμεσης κακοήθειας, σε μικρές ηλικίες, με μη ειδικά απεικονιστικά ευρήματα. Δεύτερη κατηγορία νευρογενών όγκων του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου είναι τα παραγαγλιονικά νεοπλάσματα. Εδώ ανήκει το έξω επινεφριδιακό παραγαγλίωμα. Εμφανίζεται στην 3η με 4η δεκαετία της ζωής. Χαρακτηριστική εντόπιση στο όργανο του Ζούγκερκατλ, το οποίο βρίσκεται μπροστά από την κοιλιακή αορτή στο επίπεδο έκφυσης της κάτω μεσεντερίου αρτηρίας. Ένα νεόπλασμα το οποίο μπορεί να έχει κακοήθη βιολογική συμπεριφορά σε ποσοστά που κυμαίνονται από 20% έως 50%. Ακόμα και ιστολογικά είναι δύσκολο συχνά να διακριθεί ένα καλόηθες από ένα κακόηθες παραγαγγλίωμα. Γι' αυτό και η μεταστατική συμπεριφορά είναι σημείο το οποίο υποδηλεί την κακοήθεια. Και ένα νεόπλασμα το οποίο μπορεί να είναι λειτουργικό σε ένα ποσοστό μέχρι 60%. Πάμε στα απεικονιστικά ευρήματα. Χαρακτηριστική η εντόπιση του, όπως είπα και πριν. Είναι ένα νεόπλασμα το οποίο έχει σαφή όρια. Είναι ένα νεόπλασμα που μπορεί να φέρει κεντρικά νέκρωση, μπορεί να φέρει τυτανώσεις. Χαρακτηριστικό του σημείο είναι η συνύπαρξη αιμορραγικών στοιχείων. Ένα νεόπλασμα αυξημένης αγκιοβρύθειας, επομένως μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού εμφανίζει έντονο εμπλουτισμό στο σκιαγραφικό και ένα νεόπλασμα το οποίο όπως το φεοχρωμοκύτωμα μπορεί να εμφανιστεί με πολύ υψηλό σήμα στις τα δύο εικόνες. Είναι το σημείο light bulb, το οποίο μπορεί να μας κάνει, να μας βοηθήσει να υποπτευθούμε τη διάγνωση αυτού του σπάνιου νεοπλάσματος. Εδώ αξονική τομογραφία. Μετά σκιαγραφικό πηλαία φάση, σε εγκάρσιο και μετωπίο επίπεδο, όπου βλέπουμε ένα παραγαγλίωμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου με έντονο εμπλουτισμό στο σκιαγραφικό. Τελειώνουμε τα νεοπλάσματα, τα νευρογενή νεοπλάσματα. Τελειώνοντας τα νευρογενή νεοπλάσματα, θα αναφερθώ στα νεοπλάσματα τα οποία εξορμώνται από το νευρικό έλυτρο.
Καλοήθη είναι δύο ιστολογικοί τύποι, το σβάνομα και το νευρίνο. Το σβάνομα είναι ένα νεόπλασμα της τρίτης με έκτης δεκαετίας της ζωής, εντοπίζεται συνήθως παρασπονδυλικά, απεικονιστικά τα ευρήματα είναι μη ειδικά, πρόκειται για όγκο με σαφή όρια, όταν είναι μικρό σε μέγεθος είναι σχετικά ομοιογενές με διάφορο βαθμό εμπλουτισμού στο σκιαγραφικό, όταν είναι μεγάλο σε μέγεθος μπορεί να είναι ανομοιογενές και να φέρει περιοχές με τετανώσεις. Εδώ ένα σβάνωμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, αξονική τομογραφία, σάρωση μετά σκιαγραφικό πηλαία φάση. Υψηλό σήμα σε τα δύο εικόνες για το νεόπλασμα στη μαγνητική τομογραφία. Ο δεύτερος ιστολογικός καλοήθης τύπος των νεοπλασμάτων από τα οποία εξορμώνται από το νευρικό έλυτρο είναι το νευρίνο. Καλόηθες νεόπλασμα, συνήθως είναι μονήρες ή πολλαπλό σε άτομα με νευροϊνωμάτωση τύπου 1. Κακοήθης εξαλλαγή σε νευροϊνοσάρκωμα παρατηρείται πιο συχνά σε άτομα με νευροϊνωμάτωση τύπου 1. Απεικονιστικά ευρήματα, νεόπλασμα με σαφή και ομαλά όρια, ομοιογενή εμπλουτισμό στο σκιαγραφικό. Σημεία τα οποία μπορεί να υποδηλούν την ιστολογική φύση αυτού είναι η εικόνα του στόχου. Όταν δηλαδή βλέπουμε σε τα δύο εικόνες το νεόπλασμα να έχει περιφερικά υψηλό σήμα και αυτό οφείλεται στο μυξοειδές στρώμα το οποίο περιέχει και χαμηλά και κεντρικά χαμηλό σήμα στις τα δύο εικόνες λόγω του νευρικού ιστού ή όταν βλέπουμε ανομοιογενή εμπλουτισμό στο σκιαγραφικό, ένα νευρίνωμα το οποίο βρίσκεται στο ύψος των νευρικών τριμμάτων χαρακτηριστικά προκαλεί διεύρυνση του νευρικού τρίματος, μπορεί να κάνει οστικό εντύπωμα ή να έχει τη μορφολογία της κλεψίδρας. Ένα τέτοιο περιστατικό βλέπουμε στις εικόνες που σας δείχνω τώρα. Εδώ είμαστε στο ύψος του θώρακα και βλέπουμε ένα νευρίνωμα με τη χαρακτηριστική μορφολογία κλεψίδρας στην αξονική τομογραφία και με υψηλό σήμα σε τα δύο εικόνες στη μαγνητική τομογραφία. Ο ίδιος ασθενής είχε ένα άλλο ένα από τα πολλά νευρινώματα, γιατί ήταν ένας ασθενής με νευροϊνωμάτωση τύπου 1. Είναι αυτό του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Αριστερά παρασπονδυλικά, η βλάβη σε τα δύο εικόνες, εδώ με καταπίεση του λίπους εγκάρσιου επίπεδο, εδώ σε μετοπιαίο επίπεδο, και βλέπουμε το σημείο του στόχου, βλέπουμε δηλαδή την ανομοιογένεια του σήματος σε τα δύο εικόνες του νεοπλάσματος, υψηλό σήμα στην περιφέρεια από το μυξοειδές στρώμα, σχετικά χαμηλό σήμα στο κέντρο από το νευρικό ιστό. Στα νεοπλάσματα τα οποία εξορμώνται από το νευρικό έλυτρο, κακοήθη νεοπλάσματα σε αυτή την κατηγορία είναι το κακόηθες σβάνωμα, το νευροϊνοσάρκωμα και το νευρογενές σάρκωμα. Πρόκειται για νεοπλάσματα εξαιρετική υψηλής κακοήθειας με πτωχή πρόγνωση. Τα απεικονιστικά ευρήματα αυτών είναι μη ειδικά. Είναι συνήθως νεοπλάσματα έντονα αγκιοβρυθή. Όταν βέβαια βλέπουμε ασαφή και ανώμαλα όρια διηθητική συμπεριφορά στα γειτονικά όργανα ή απομακρυσμένες μεταστάσεις, υποπτευόμαστε την κακοήθη εξαλλαγή ενός νεοπλάσματος από κύτταρα του νευρικού ελίτρου. Αυτά τα νεοπλάσματα μπορεί να αναπτυχθούν στο 50% των περιπτώσεων de novo, αλλά στο υπόλοιπο, σε ένα υψηλό ποσοστό, μπορεί να αποτελούν κακοήθη εξαλλαγή προϋπάρχοντος καλοήθους νεοπλάσματος από κύτταρα του νευρικού ελίτρου. Τρίτη κατηγορία, σπάνια κατηγορία, είναι τα εξωγωναδικά νεοπλάσματα από γενετικά κύτταρα. Νεοπλάσματα τα οποία αφορούν τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο και το μεσοφοράκιο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα πρέπει πρώτα να αποκλειστεί ότι σε αυτούς τους ασθενείς συνυπάρχει πρωτοπαθές καρκίνωμα του όρχη, το οποίο έχει δώσει μεταστατική λεμφαδενοπάθεια στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο. Και τα πράγματα μπορεί να είναι πιο δύσκολα όταν δεν βλέπουμε αυτό καθ' αυτό το πρωτοπαθές καρκίνωμα του όρχη κατά τον απεικονιστικό έλεγχο, που ουσιαστικά είναι ο υπερηχογραφικός έλεγχος, και έχουμε να κάνουμε με ένα burn-out καρκίνωμα του όρχη, που θα πει ότι εκείνο το οποίο
Υπάρχει ιστολογικά, δεν είναι το νεόπλασμα αυτό καθεαυτό, αλλά είναι η ουλή, ο εινώδης ιστός που έχει αφήσει το νεόπλασμα, ενώ ταυτοχρόνως υπάρχει μεταστατική λεμφαντανοπάθεια στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο. Αφού αποκλείσουμε το πρωτοπαθές καρκίνωμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για πρωτοπαθές εξωγωνιδικό, για πρωτοπαθές νεόπλασμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου από γενετικά κύτταρα. Ο ιστολογικός τύπος είναι όπως και στο καρκίνωμα του όρχη. Οι καρκινικοί δείκτες μπορεί να είναι επηρεασμένοι. Τα απεικονιστικά ευρήματα είναι μιας βλάβης η οποία βρίσκεται συνήθως στη μέση γραμμή, έχει μεγάλο μέγεθος. Εάν πρόκειται για σεμίνωμα, συνήθως τα σεμινώματα είναι περισσότερο ομοιογενή νεοπλάσματα, έχουν χαμηλό σήμα σε τα δύο εικόνες, κάνουν περιορισμό της διάχυσης, μπορεί να έχουν εινώδη διαφραγμάτια, ενώ οι μη σεμινωματώδεις όγκοι εξαιτίας της παρουσίας περιοχών νέκρωσης ή και αιμορραγίας εντός αυτών αναδεικνύονται περισσότερο ομοιογενείς. Εδώ ένα τέτοιο περιστατικό ενός εξωγωνιδικού νεοπλάσματος από γενετικά κύτταρα στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο. Λίγα λόγια για το λέμφωμα. Περισσότερο συχνά βλέπουμε εντόπιση του μη Hodgkin λεμφώματος στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο και λιγότερο συχνά σε έναν ασθενή με Hodgkin λέμφωμα. Τα χαρακτηριστικά του λεμφώματος είναι η παρουσία λεμφαδενικών μαζών, οι οποίες έχουν σαφή όρια, ήπιο εμπλουτισμό στο σκιαγραφικό, κάνουν σημαντικό περιορισμό της διάχυσης και εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό τους είναι ότι επεκτείνονται μεταξύ των αγκιακών δομών, των ανατομικών δομών αλλά και των αγκιακών δομών στην περιοχή του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου χωρίς πιεστικά φαινόμενα. Έτσι μπορεί να δούμε το σημείο της επιπλέουσας κοιλιακής αορτής, όπως βλέπουμε εδώ. Και εδώ είναι ο λεμφικός ιστός. Πάμε να πούμε και μερικά πράγματα για τα κυστικά νεοπλάσματα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Είναι σπάνια και αυτά συνήθως είναι ασυμπτωματικά. Είναι δύσκολος ο χαρακτηρισμός της ιστολογικής φύσης αυτών με βάση τα απεικονιστικά ευρήματα. Σε συνδυασμό τα απεικονιστικά ευρήματα με τις κλινικές πληροφορίες μπορεί να μας βοηθήσουν στη διάκριση και στο χαρακτηρισμό των κυστικών νεοπλασμάτων του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Εδώ είναι οι κύριοι ιστολογικοί τύποι και πάμε να τους δούμε έναν χωριστά. Το κυστικό λεμφαγγίωμα, σπάνιο, εντοπίζεται πιο συχνά στην κεφαλή και στον αυχένα, αλλά μπορεί να εντοπίζεται και στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο. Απεικονιστικά το βλέπουμε σαν μια μονόχωρη ή πολύχωρη κυστική βλάβη η οποία έχει υγρικό περιεχόμενο στον έλεγχο με αξονική ή μαγνητική τομογραφία, ενώ χαρακτηριστικό γνώρισμα, εκείνο το οποίο μας κάνει να υποπτεθούμε τη διάγνωση ενός κυστικού λεμφαγγιώματος είναι ότι όταν το σχήμα της κυστικής βλάβης είναι επίμικες και ιδιαίτερα όταν ο όγκος τον βλέπουμε να επεκτείνεται σε πολλά ανατομικά διαμερίσματα. Εδώ είναι ένα δικό μας περιστατικό. Ήταν ένας ασθενής ο οποίος προσήλθε με ανώδυνη μακροσκοπική αιματουρία. Έγινε έλεγχος με αξονική ουρογραφία και αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για ένα ουροθυλιακό καρκίνωμα του ουρητήρα, το οποίο δεν το έχω σε εικόνες να σας το δείξω. Απλά βλέπουμε εδώ τα έμεσα σημεία της υδρονέφρωσης αριστερά. Υπάρχει και ένας μικρός λίθος στον αριστερό νεφρό. Τυχαίο έβριμα όμως αποτελούσε αυτή η μικρή περίγραπτη μονόχωρη κυστική βλάβη στην αξονική τομογραφία. Εδώ είναι οι εικόνες της μαγνητικής τομογραφίας. Η βλάβη έχει υψηλό σήμα σε τα δύο εικόνες. Δεν εμπλουτίζεται στο σκιαγραφικό. Έγινε χειρουργείο αριστερά για το ουροθυλιακό καρκίνωμα του ουρητήρα. Αφαιρέθηκε και η βλάβη του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου και επιβεβαιώθηκε η διάγνωση του κυστικού λεμφαγγιώματος. Ένα άλλο επίσης δικό μας περιστατικό, αξονική τομογραφία, τυχαίο έβριμα αυτή η κυστική βλάβη, αξονική τομογραφία με το τοπιαίο επίπεδο, πηλαία φάση, βλέπουμε μια μονόχωρη κυστική βλάβη στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, δείτε το σχήμα της πως είναι επίμικες, εδώ είναι η μαγνητική τομογραφία, εδώ η βλάβη αναδεικνύεται πολύχωρη. Πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι τόσο ο υπέρηχος όσο και η μαγνητική τομογραφία μπορεί να δείξει περισσότερα διαφραγμάτια σε μια κυστική βλάβη σε σχέση με την αξονική τομογραφία. Εδώ είναι τα δύο εικόνες σε εγκάρσιο επίπεδο που δείχνουν την επεκτατική συμπεριφορά της βλάβης, ελεύθερη διάχυση στο χάρτη διάχυσης, απουσία εμπλουτισμού στο σκιαγραφικό,
ιστολογική διάγνωση κυστικό λεμφαγγείο. Το κυστικό τεράτωμα, δεύτερος ιστολογικός τύπος, συνήθως εμφανίζεται σε νεογνά, περισσότερο σε αγόρια, καλόηθες νεόπλασμα, απεικονιστικά είναι μια κυστική βλάβη του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, στην οποία μπορεί να συνυπάρχει λίπος ή και τετανώσεις. Εδώ ένα κυστικό τεράτωμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, εγκάρσιο επίπεδο με τοπιαίο επίπεδο αξονική τομογραφία, μια πολύχωρη κυστική βλάβη με συνύπαρξη τετανώσεων εντός αυτής. Το κυσταδένωμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, σπάνιο κυστικό νεόπλασμα. Η ιστολογική τύπη είναι το ορόδες ή βλενόδες κυσταδένωμα, οριακής κακοήθειας ή κυσταδενοκαρκίνωμα. Το νεόπλασμα αυτό, επειδή υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της κακοήθους εξαλλαγής, θα πρέπει να αφαιρείται. Απεικονιστικά εμφανίζεται σαν μονόχωρη ή πολύχωρη κυστική βλάβη. Όταν βλέπουμε ανώμαλα παχισμένα διαφραγμάτια, οζόδεις προς εκβολές ή και συμπαγή τμήματα με εμπλουτισμό στο σκιαγραφικό, τότε θα πρέπει να υποπτευθούμε τη διάγνωση του κυσταδενοκαρκινώματος. Το κυστικό μεσοθυλίωμα, σπάνιο νεόπλασμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, δεν προϋποθέτει έκθεση σε άσβεστο, σε αντίθεση με το μεσοθυλίωμα του υπεζοκότα, έχει καλοήθη βιολογική συμπεριφορά και μη ειδικά απεικονιστικά ευρύτητα. Εδώ ένας ευμεγέθης όγκος του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, κυστική βλάβη, έχει τετανώσεις, η ιστολογική εξέταση ανέδειξε την παρουσία ενός κυστικού μεσοθυλιώματος. Και αφού σας κούρασα πολύ, νομίζω, με τόσο πολλά και σπάνια νεοπλάσματα και δυστυχώς δεν έχουν πάντοτε ειδικά απεικονιστικά ευρήματα, θα ήθελα να συμπεράνω ότι τα πρωτοπαθή νεοπλάσματα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου είναι σπάνια, είναι πολύ ιστολογικοί τύποι, έχουν συχνά κακοήθη βιολογική συμπεριφορά. Οι απεικονιστικές εξετάσεις, τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας εμείς οι ακτινολόγοι, είναι η αξονική και η μαγνητική τομογραφία. Δεν είμαστε πάντοτε καλοί στο να χαρακτηρίσουμε την ιστολογική φύση αυτών και γι' αυτό πολύ συχνά χρειάζεται η ιστολογική εξέταση. Όμως οφείλουμε, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία τα οποία αφορούν τη σύσταση του νεοπλάσματος, τον τρόπο με τον οποίο επεκτείνεται, καθώς και το πρότυπο εμπλουτισμού στο σκιαγραφικό, να προσπαθούμε να φτάσουμε στο χαρακτηρισμό της ιστολογικής φύσης αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε για αυτή την πλούσια ανασκόπηση των νόμων, που είναι αρκετή και διαφορετική προέλευση, η οποία βασίστηκε στην ιστολογική του μορφολογία, μια και η απεικόνηση φυσικά αποτελεί αντανάκλαση αυτή τη ιστολογική μορφολογία. Να σα ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο, είτε από του συναδέλφου που μα παρακολουθούν, είτε από του συναδέλφου που είναι στην αίθουσα? Μέχρι να υπάρξει ενδεχομένω κάποια ερώτηση. Λίγο να σας ρωτήσω για το θέμα της διάχυσης. Κάνατε αναφορά στον έμφο και την πάλα και προφανώς ξέφευγε ίσως από την ανασκόπηση αυτή που περιλάμβανε πολλά νοσήματα. Αλλά αν υπάρχουν κάποιες μελέτες που να λένε ότι η διάχυση μας βοηθάει να χαρακτηρίσουμε την επιθετικότητα του όγκου ή να βοηθηθούμε στον ιστολογικό του χαρακτηρισμό, ή αν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες που μας βοηθάνε στο να δούμε αν ένας όγκος έχει περισσότερο πιθανότητα να υποτροπιάσει, όχι. Νομίζω γενικά υπάρχουν μελέτες, αλλά όσον αφορά τα πρωτοπαθή καρκινώματα, τα νεοπλάσματα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, δεν υπάρχουν πολλές αναφορές στη βιβλιογραφία όσον αφορά τη χρησιμότητα των απολουθειών διάχυσης. Ο λόγος είναι ότι είναι σπάνια νεοπλάσματα. Εγώ έψαξα, ας πούμε, και τα radiomics, αν έχουν, έχουν μπει πολύ έτσι έντονα στην καθημερινότητα, στην ερευνητική μας δραστηριότητα τα τελευταία έτη. Ακόμα δεν υπάρχουν δεδομένα ούτε για τα radiomics, ούτε μεγάλες σειρές ασθενών όσον αφορά τη χρησιμότητα των ακολουθειών διάχυσης στο χαρακτηρισμό των νεοπλασμάτων του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Εκείνο βέβαια το οποίο μπορούμε να συμπεράνουμε είναι από τα υπόλοιπα κακοήθη νεοπλάσματα θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Οι ακολουθίες διάχυσης στη μαγνητική τομογραφία αποτελούν εδώ και πολλά έτη απαραίτητο εργαλείο του πρωτοκόλλου των εξετάσεων κοιλίας. Ευχαριστώ.
Κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε κάποια περιστατικά από την κυρία Σιδηροπούλου και ενδεχομένως θα επανέλθουμε σε τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια. Καλησπέρα σας και από μένα. Μαζί θα δούμε κάποια κλινικά περιστατικά από το τμήμα μας σχετικά με το σημερινό μας θέμα, δηλαδή τα νεοπλάσματα του οπισθοπεριτονεϊκού χώρου. Το πρώτο μας περιστατικό αφορά έναν άντρα 47 ετών, ο οποίος προσήλθε στα επίγοντα του νοσοκομείου μας λόγω κοιλιακού άλγους, ενώ ανέφερε ένα αίσθημα μετεωρισμού και πρόωρο χωρισμού τους τελευταίους μήνες. Το ατομικό του αναμνηστικό ήταν ελεύθερο. Ακολούθησε εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο παθολογικό έβριμα πέραν της αναιμίας, ενώ την κλινική εξέταση παρατηρήθηκε μια ψηλαπητή μάζα στη δεξιά πλάγια κοιλία. Προχωρήσαμε στη συνέχεια στον απεικονιστικό έλεγχο με αξονική τομογραφία κοιλίας πριν και μετά την ενδοφλέβια χορήγηση της κοιαγραφικής ουσίας. Στην αξονική αυτή παρατηρούμε μια ευμεγέθη ετερογενή μάζα, η οποία εξορμάται από τον οπισθοπεριτονεϊκό χώρο δεξιά. Έχει χωροκατατική δράση, βλέπουμε δηλαδή πώς μπρόκνει και αποθεί τις δομές της κοιλιάς προς τα αριστερά, ενώ εμφανίζει στο εσωτερικό της χαρακτηριστικές πυκνότητες λίπους. Επίσης, παρατηρούμε τα διαφραγμάτια με πυκνότητες μαλακών μορίου που παρουσιάζει ως υπαγή στοιχεία στο εσωτερικό της. Με την ένδειξη αυτή, ζητήθηκε η περαιτέρω σταδιοποίηση του ασθενούς με αξονική τομογραφία θώρακος και εγκεφάλου, που δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο παθολογικό έβριμα, και προγραμματίστηκε το χειρουργείο για την εξαίρεση της μάζας. Ο ασθενής τέθηκε σε συστηματική παρακολούθηση, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα βγήκε και το πόρισμα της βιοψίας, που επρόκειτο όπως ήταν αναμενόμενο για ένα λιποσάρκωμα κοιλίας του τύπου του καλά διαφοροποιημένου. Μεταγχειρητικά πραγματοποιήθηκε μια αξονική τομογραφία κοιλίας. Βλέπουμε ότι η μάζα έχει αφαιρεθεί, οι δομές έχουν επιστρέψει στην ατομική τους θέση δεξιά και έχει τοποθετηθεί επίσης ένας παροχετευτικός καθετήρας. Ο ασθενής τίθεται σε συστηματική παρακολούθηση. Ένα μήνα μετά γίνεται μια νέα αξονική τομογραφία. Βλέπουμε τις ελάχιστες μεταχειρητικές πλέον αλλοιώσεις, ρύπανση του λίπους και μικροσυλλογές πέριξ του δεξιού νεφρού και του ανιόντος, καθώς και μικρή ποσότητα υγρού στην ελάσσονα πίελο, ενώ έχει αφαιρεθεί επίσης ο καθετήρας που προϋπήρχε δεξιά. Ωστόσο, το σημείο που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι μια ύποπτη περιοχή στο δεξιό λαγόνιο βόθρο, έσωθεν των λαγονίων αγκιών, με πυκνότητα λίπους, η οποία βλέπουμε σαν να σμπρώχνει, να αποθεί την ουροδόχο κύστη, φέρεται δηλαδή σαν να έχει χωροκατατική δράση. Επομένως, προκύπτει το ερώτημα αν πρόκειται για μια υπολειμματική βλάβα. Ακολούθησε μαγνητική τομογραφία κοιλίας, στην οποία επανελέγχονται η παρουσία υγρού στις παρακολικές άβλακες και το διπλάσιο, η διάχυτη ρύπανση και ο εμπλουτισμός του περιτονέου ως μεταγχειρητικές αλλοιώσεις και επανελέγχεται αυτή η ύποπτη περιοχή στο δεξιό λαγόνιο βόθρο, που και σε αυτή την εξέταση θα λέγαμε ότι σπρώχνει την ουροδόχο κύστη. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι λόγω της φύσης του εξαιρεθέντος όγκου είναι ιδιαίτερα δύσκολη η διαφορική διάγνωση μεταξύ μεταγχειρητικών και υπολοιμόμενων στοιχείων, όπως επίσης δύσκολη είναι και χειρουργικά η διαφοροποίηση του λιποσαρκώματος από το φυσιολογικό οπισθοπεριτονεϊκό λίπος. Στο σημείο αυτό αποφασίστηκε από τους θεράποντες να προχωρήσουν σε ένα νέο χειρουργείο για εξαίρεση πολυματικού όγκου, όπου και έγινε μια άτυπη δεξιά ημικολεκτομή και κοιλιοκάρστια αναστόμωση. 7 ημέρες μετά το νέο χειρουργείο, ο ασθενής μας εμφάνισε ένα ευνίδιο κοιλιακό άλγος με εντόπιση στη δεξιά οσφή, εμπείρετο και αυξημένους δείκτες πνευμονής, οπότε και ζητήθηκε μια νέα αποπόνηση. Στη νέα αξονική τομογραφία παρατηρούμε μια κοιλότητα παρακολικά δεξιά με διαφυγή γαστρογραφήνης εντός αυτής, ως εικόνα ρήξης της αναστόμωσης μεταξύ λαιού και εγκαρσίου. Με την ένδειξη αυτή, ο ασθενής μας οδηγείται εκ νέου στο χειρουργείο, γίνεται μια ερευνητική λαπαροτομία και λίου πλεοστομία, ενώ επανατοποθετείται η παροχέτευση πλησίων της συλλογής δεξιά. Ο ασθενής είναι κλινικά σταθερός. Σε εύλογο χρονικό διάστημα γίνεται ένα νέο χειρουργείο για την αποκατάσταση της ρήξης και τη σύγκληση της ηλιοστομίας, ενώ μερικές μέρες μετά το νέο αυτό χειρουργείο εμφανίζεται ένα νέο κύμα εμπειρέτου με αυξημένους δείκτες φλεγμονής και κοιλιακό άλγος, οπότε και πραγματοποιούμε μια νέα απεικόνηση. Βλέπουμε ότι η συλλογή δεξιά έχει αυξηθεί, έχει ανομοιογενές περιεχόμενο και θα λέγαμε ότι έχει οργανωθεί. Παρουσιάζει δηλαδή εμπλουτιζόμενο τύχωμα ως εικόνα αποστήματος σε έδαφος ρήξης της αναστόμωσης. Συνυπάρχει η ρήπανση και αντιδραστικά στοιχεία παρακίνη. Με την ένδειξη αυτή, ζητήθηκε στη συνέχεια η παροχέτευση με καθοδήγηση υπό αξονικό τομογράφο, η οποία και έγινε επιτυχώς και ο ασθενής μας βελτιώθηκε τόσο κλινικά όσο και απεικονιστικά, όπως βλέπουμε από την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία που ακολούθησαν.
αερομετρικά και αιμοδυναμικά σταθερός και επίδετος, εξήγηται στη συνέχεια από το νοσοκομείο, ενώ συνεχίζει μέχρι και σήμερα την τακτική παρακολούθηση με συχνούς απεικονιστικούς ελέγχους, χωρίς κάποιο εμφανές σημείο υποδροπής μέχρι στιγμής. Περνάμε στη συνέχεια στο δεύτερο περιστατικό μας, το οποίο αφορά έναν άντρα 26 ετών, ο οποίος διερευνάται για άτυπα κοιλιακά άλγη, κόπωση και αναιμία το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ το ατομικό του αναμνηστικό είναι ελεύθερο. Ακολούθησε εργαστηριακός έλεγχος, που πέραν της αναιμίας δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο παθολογικό έβριμα, και προχωρήσαμε στη συνέχεια στον απεικονιστικό έλεγχο με αξονική τομογραφία κοιλίας. Παρατηρούμε μια σχετικά μικρή σαφών ορίων υπόπυκνη βλάβη στον οπισθοπεριτονιακό χώρο δεξιά, παραορτικά μεταξύ της κάτω κύλης και της αορτής, η οποία εμφανίζει ανομοιογενή εμπλουτισμό μετά την ενδοφλέβεια χορήγησης και γραφικής ουσίας. Επίσης, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η βλάβη δεν φαίνεται να εξορμάται από το δεξιό επινεφρίδιο, το οποίο ελέγχεται ακέραιο. Με την ένδειξη αυτή, ζητείται η περαιτέρω σταδιοποίηση του ασθενούς, γίνεται μια αξονική τομογραφία θώρακος χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα, δεν παρατηρούμε κάποιο υποπτώσιο ή μεσοθωρακή λεμφαδενοπάθεια και ακολουθεί πάλι στα πλαίσια σταδιοποίησης η αξονική τομογραφία εγκεφάλου. Στην αξονική αυτή, παρατηρούμε εξαξονικές εμπλουτιζόμενες βλάβες κατά μήκος σε επαφή με τη διπλόη, χωρίς ωστόσο να βλέπουμε κάποια σαφή οστική λύση στις ουσάνω περιοχές. Επομένως, προκύπτει το ερώτημα αν πρόκειται για μεταστατικές αιστείες από τη σκληρά μήνυα. Το πιο ενδιαφέρον σημείο που αξίζει να παρατηρήσουμε σε αυτό το περιστατικό είναι η διάχυτη οστεωραίωση, διάχυτα χαμηλή πυκνότητα των οστών. Αν παρατηρήσουμε δηλαδή στο κατάλληλο παράθυρο, θα δούμε πολλαπλές εκτεταμένες οστεωρωτικές περιοχές σε όλους τους απεικονιζόμενους σπονδύλους, στις πλευρές και στις ιερολαγώνες αρθρώσεις. Θα λέγαμε δηλαδή ότι είναι οστά που περιμένουμε να τα δούμε σε έναν 80χρονο και όχι σε έναν 25χρονο. Επομένως, στη συνέχεια ζητείται ένα PET scan, το οποίο εμφανίζει αυξημένο σήμα σε όλες τις οστικές δομές. Υπάρχει δηλαδή διείσθυση του μυελού των οστών. Αυξημένο ποιησί μου εμφάνισε η αρχική βλάβη που προαναφέραμε στον οπισθοπεριτονιακό χώρο δεξιά, της οποίας το πόρισμα της βιοψίας βγήκε στη συνέχεια και επρόκειτο για ένα κακόηθες παραγαγγείλωμα του οπισθοπεριτονιακού χώρου. Τέλος, περνάμε στο τρίτο και πιο πρόσφατο περιστατικό μας, το οποίο αφορά έναν άντρα 84 ετών, ο οποίος προσήλθε στα επίγοντα του νοσοκομείου μας λόγω κοιλιακού άλγους απομεινών, με έξαρση προημέρες και εντόπιση στην αριστερή πλάγια κοιλίου. Ο ασθενής ανέφερε επίσης ανορεξία και απώλεια βάρους τους τελευταίους μήνες. Από το ατομικό του αναμνηστικό σημειώνεται σαχαρός διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Όσον αφορά την κλινική εξέταση, ο ασθενής ήταν αιμοδυναμικά και αερομετρικά σταθερός, απείρετος, ενώ υπήρχε μια ψηλαφυτή μάζα στον αριστερό λαγόνιο βόδι. Ακολούθησε ο εργαστηριακός έλεγχος που ανέδειξε σιδηροπενική αναιμία, ενώ οι καρκινικοί δείκτες που είχαν ελεγχθεί σε πρόσφατο εξωτερικό έλεγχο ήταν αρνητικοί. Προχωρήσαμε στον απεικονιστικό έλεγχο με αξονική τομογραφία κοιλίας πριν και μετά την ενδοπλέβεια χορήγησης και γραφικής ουσίας. Στην αξονική παρατηρούμε δύο μορφώματα του οπισθοπεριτονιακού χώρου αριστερά, δύο ενδοκυλιακές μάζες με ανομοιογενείς πυκνότητες, κεντρικές νεκρώσεις και περιφερικό εμπλουτισμό. Η μία, η μεγαλύτερη βλάβη, εντοπίζεται κάτωθεν του αριστερού νεφρού έως τον αριστερό λαγόνιο βόθρο, ενώ δεν φαίνεται κάποια σαφής επαφή της με το βαστεντερικό σωλήνα. Η δεύτερη μικρότερη βλάβη ήταν ισοϋψός με τον αριστερό νεφρό, με αντιδραστικά φλεγμονώδη στοιχεία παρακείμενα. Με την εικόνα αυτή, στη διαφορική μας διάγνωση, εντάσσεται κάποια πρωτοπαθής εξεργασία του οπισθοπεριτονέου, ένα σάρκωμα ή κάποια εξωφυτική βλάβη του τυχώματος του βαστεντερικού, με λιγότερο πιθανή ωστόσο την περίπτωση αυτή. Ο ασθενής εισήχθη στο νοσοκομείο, τίθεται σε συστηματική παρακολούθηση, ενώ στη διάρκεια νοσηλείας του γίνεται η λήψη βιοψίας με υπερηχογραφική καθοδήγηση. Στις εικόνες βλέπουμε την υπερηχογραφική εικόνα της μιας μάζας, ετερογενής, με υπόκειη υπερηχογενή στοιχεία στο εσωτερικό της. Στα πλαίσια σταδιοποίησης ακολουθεί η αξονική τομογραφία θώρακος, παρατηρήθηκαν διογκωμένη μεσοθωρακική λεμφαδένα, συλλογή υγρού και ατελεκτασία του παραγήματος, καθώς και ένα μικρό ζύδιο λίγων χιλιοστών στο δεξιό μέσο λογό. Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο έπιπλο. 7 ημέρες αργότερα ζητείται μια νέα απεικόνηση. Βλέπουμε ότι η νέα αξονική δεν εμφανίζει ιδιαίτερη μεταβολή. Επανελέγχονται οι δύο ενδοκυλιακές μάζες, ανομοιογενείς πυκνότητες, κεντρικές νεκρώσεις. Ενώ στην τρίτη εικόνα βλέπουμε τη στένωση της αριστερής νεφρικής φλέβας λόγω πίεσης από τη μάζα, χωρίς ωστόσο να παρατηρείται θρόμβωση αυτής.
Ακολουθεί η μαγνητική τομογραφία κοιλίας, στην οποία οι βλάβες αυτές εμφάνιζαν υψηλό ταυδίο σήμα στο κέντρο τους και περιόριζαν τη διάχυση, ιδιαίτερα έντονο όπως βλέπουμε στην περιφέρεια. Τα απεικονιστικά αυτά ευρήματα μπορούν να ερμηνευτούν από το γεγονός ότι στο κέντρο βρίσκονται συνήθως τα στοιχεία νέκρωσης, ενώ στην περιφέρεια τα πιο συμπαγή τμήματα, όπως ερμηνεύεται και από την έντονη περιφερική πρόσληψη σκιαγραφικής ουσίας μετά την ενδοπλεύρια χορήγηση γαδολίνιου, η οποία εμένει και στις καθυστερημένες φάσεις. Το πιο ενδιαφέρον σημείο αυτού του περιστατικού ήταν το πόρισμα της παθολογοανατομικής εξέτασης, το οποίο βγήκε πριν λίγες ημέρες, όπου ανευρέθησαν μικρά τεμάχια τρακτοκυταρικού νεοπλάσματος με ασυνήθιστους ιστολογικούς και ανοσοϊστοχημικούς χαρακτήρες, ευρήματα συμβατά με φλεγμονώδη μυενοπλαστικό όγκο ή όπως λέγαμε παλιότερα φλεγμονώδη ψευδόγκο, όπως θα δούμε στη βιβλιογραφία ο μεγάλος μιμητής, καθώς μπορεί να μιμηθεί τη συμπεριφορά πολλών νεοπλασμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του σαρκώματος, και να εμφανιστεί σε διάφορες ανατομικές θέσεις όπως το οπισθοπεριτόνιο. Ωστόσο, σήμερα αυτές οι δύο οντότητες έχουν διαχωριστεί, καθώς ο φλεγμονώδης μυενοπλαστικός όγκος θεωρείται ένα νεόπλασμα με ενδιάμεση βιολογική συμπεριφορά. Στο συγκεκριμένο, ωστόσο, ασθενή βρέθηκε έντονη κυταρική πολυμορφία και περιοχές νέκρωσης, οι οποίοι συνηγορούν υπερεπιθετικής βιολογικής συμπεριφοράς και γι' αυτό το λόγο έγινε σύσταση για μοριακή διερεύνηση του νεοπλάσματος λόγω ατυπίας. Όσον αφορά την πορεία νόσου, ο ασθενής μας είναι απείρετος, αιμοδυναμικά και αερομετρικά σταθερός και βρίσκεται εν αναμονή να περάσει από το ομολογικό συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πολύ ωραία περιστατικά, πολύ ωραία παρουσιασμένα. Δεν ξέρω αν και για τσίλη θα μας σχολιάσει σε πιο κοντά. Πολύ ωραία περιστατικά, όντως. Ναι. Και ιδίως το τελευταίο. Εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση απεικονιστικά να προβλέψει κανείς την ιστολογική φύση αυτών των πταγών. Σίγουρα θα έβαζε πρώτο σε διαφορική διάγνωση ισχυρά ένα σάρκωμα του οπισθοπεριτονίου των εγκεφάλων. Ναι. Να ρωτούσα κάτι. Στο πρώτο περιστατικό, ίσως τον πρώτο ξέρω, υπήρχε στην πραγματοποίηση ένα μικρό εντύπωμα από μια λιπόδη μας. Ναι. Αυτό τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν η πόλη μας του ή όχι. Δεν είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό είπαμε ότι είναι δύσκολη η διαφορική διάγνωση σε τέτοιες περιπτώσεις, αν πρόκειται για λιπόδη. Ναι, και το μελέτησες, μήπως είχαμε κάνει ακολουθεί διάχυση και κάποιο περιορισμό τη διάχυση σε εκείνη τη θέση, γιατί όντως φαινόταν αμυγός λιπόδης ιστός. Ναι. Είχαμε κάνει διάχυση, έπαιξαν διαφορά, αν το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι. Είχαμε κάνει in-face, out-of-face, να πούμε αν υπήρχε κάποιο. Αυτό όχι. Ίσως τότε τα δύο βοηθάνε κάποια φορά. Ναι. Στο συγκεκριμένο περιστατικό σίγουρα θα ήταν χρήσιμο. Ωραία. Το δεύτερο περιστατικό με το βοήθεια. Παρακλείωμα. Μου κάνει λίγο εντύπωση, αν το συζητήσατε, αν συζητήσετε στο Οικολογικό Συμβούλιο, ότι οι μεταστάσεις είχαν πολύ επιπτωτική βιολογική συμπεριφορά. Ανάμανε. Ήταν το PET, ήταν μεγάλα σκηνή. Το πρωτοπαρίσιο όπως είχε πολύ χαμηλό. Ήταν οριακός. Το συζητήσετε καθόλου στο. Το συγκεκριμένο μετά η διερεύνηση έγινε σε άλλο σούπμα που δεν είχαμε. Ήταν η αρχική διερεύνηση ακόμη. Ωραία. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, κάποιο σχόλιο. Να ρωτήσω. Το τελευταίο αυτό περιστατικό που δείξατε, γιατί δεν το ονομάζετε περί των άγγιων σαρκωμάτων. Αυτό ήταν το πόρισμα της βιοψίας. Δηλαδή πήρα... Άλλο είναι τη βιοψία κλινικά, δηλαδή. Γιατί δεν το ονομάζετε περί των άγγιων σαρκωμάτων. Έχει γίνει στις δύο αιστείες. Αν θέλετε, κύριε, συγγνωμηθήσατε στην ερώτηση. Περί των Αιγύρων, φυσικά, ρήματος. Σάρκωμα, περί των Αιγύρων, πίσω περί των Αιγύρων, δεν είναι σύντομα. Δείχνει περιπτωμένο. Δεν έχουμε και όλη την εξέταση εδώ για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ανατομία. Πρέπει έτσι πρέπει να αντιμετωπίζετε στους περιπτωμένους αρκωμάτους. Ίσως το οικολογικό αυτό πρέπει να το... Αυτό σύντομα θα περάσει. Η μία βλάβη όπου δείχνει να είναι περιπτωμένη. Η πίσω δείχνει να είναι όπως το περιπτωμένη. Και αν έχει συμμετοχή και στις δύο, έθνε και έμφετη περιπτωμένου, αμέσως αλλάζουν και οι σκέψεις. Τι μπορεί να είναι. Αυτό μπορεί να είναι ένας πλεγμονώδης όγκος με εντόπιση εντό περιπτωμένου και έξω περιπτωμένου. Αυτό μάλιστα, εάν εκ των ιστορικών συχνότητας του, το αυξάνει στο πράγμα. Γιατί να έχεις ένα βήμα ανεξάρτητο, όχι τον ίδιο όγκο, να έχεις ένα όγκο περιπτωμένο και ένα όγκο περιπτωμένο. Αυτά και να είναι και περίπτωση ο μεγέθη, να μην θεωρήσεις το ένα μετάσταση του άλλου εύκολα και να είναι τα μόνα. Το να σκεφτείς μια φορά για ένα πλεγμονώδη όγκο είναι από τα πράγματα που σκέφτεσαι. Όταν βρίσκεσαι σε δύο τελείως διαφορετικούς. Αλλά δεν μπορείς να το μεταφύσεις και να αποκλείσεις και το πιθανότητα της μετάστασης, της μεταθρατικής νόσου. Ναι, κατά σίγουρα. Αλλά ήταν δύο. Αυτό
αυτό ίσως θα μας ξαναδείξεις όταν εξελιχθεί. Κάνουνε δοκιμαστική θεραπεία μόνο στην κλινική βιοψία για... Τώρα, πριν λίγες μέρες βοηθεί η βιοψία, οπότε είναι πολύ καινούργιο το περιστατικό. Είναι επί το πιεστήριο, λοιπόν. Ναι. Η χειρουργική δόση. Ποιο είναι το παρακλείωμα που δείξατε εξαιρέσιμο, το θεωρείτε ή όχι? Δεν έχω σε διάθεση μου την εξέταση για να σα πω, για να δω δηλαδή τη σχέση με τα αγγεία στην περιοχή. Όσο φάνηκε στην κάτω κύριε ότι τι πιέζει. Εμείς τώρα με την αξονική τομογραφία έχουμε τις δυνατότητες να δούμε τις εγγράσεις τομές, να κάνουμε τις ανασυνθέσεις με τις διάστατες, να κάνουμε και τρεις διάστατες ανασυνθέσεις των δεδομένων της αγγειογραφίας και της φλεβογραφίας και να φτάσουμε στο αποτέλεσμα να σας δώσουμε, να δώσουμε σε εσάς τους χειρουργούς αν ένα νεόπλασμα που είναι σε επαφή με ένα αγγείο το διηθεί ή όχι. Δεν το καταφέρνουμε πάντοτε, αλλά έχουμε πολλά όπλα με την αξονική τομογραφία. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο, να σας ευχαριστήσουμε κύριε Σιμή. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είστε εδώ μαζί μας και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα και για την πολύ δακτική ομιλία σας. Και για μένα ήταν μεγάλη χαρά. Και να ευχαριστήσουμε και όλοι για τα καλά περιστατικά. Πολύ ωραία τα περιστατικά. Επομένως, σε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Να ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια στην πράξη. Καλό απόγευμα σε όλους και εγώ σας ευχαριστώ.